Ένας 70χρονος ξανθιώτης προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή του όταν μετέβη στην περιοχή του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης με σκοπό να αυτοπυρποληθεί. Όμως οι οικείοι του, που κατάλαβαν τις προθέσεις του, τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον αποτρέψουν. Κλήθηκε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία και ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που παραλάβε τον άνδρα για να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης. Το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα από την πόλη και ξέρετε εκείνη την ώρα που είχε και πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία γιατί είναι και το παζάρι της Ξάνθης ξεκίνησε να φεύγουν 2-3 περιπολικά με αναμένους φάρους ένα πυροσβεστικό όχημα μεγάλο και ένα μικρό και λίγο αργότερα πέρασε και ένα ασθενοφόρο. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι έκανε τον κόσμο της Ξάνθης να ανησυχήσει. Αργότερα μάθαμε, όταν φτάσαμε κι εμείς στο σημείο, ότι στο περιαστικό άλσος της Ξάνθης ένας συμπολίτης μας προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του βάζοντας αυτοπυρποληόμενος. Έβαλε δηλαδή, προσπάθησε να βάλει φωτιά στον εαυτό του. Βέβαια, το καλό είναι ότι είναι ζωντανός, τον έχει προλάβει, τον προλάβανε οι ειδικοί του άνθρωποι που πιθανόν τον ακολούθησαν από το σπίτι φεύγοντας και η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία πέφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο. Οπότε ο άνθρωπος περπατώντας, τουλάχιστον τον είδα εγώ να περπατάει, βέβαια με τα εγκάβματα ξέρεις είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν τα υπολογίζεις κάποια φορά. Είχε εκτεταμένα εγκάβματα στο όλο το σώμα. Μπήκε στο ασθενοφόρο και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου και μετά διακομίστηκε. Δηλαδή δεν έμεινε στο νοσοκομείο της Ξάνθης από όσο έμαθα. Βέβαια φαίνεται ότι θα εξελιχθεί καλά η κατάσταση του. Πρόκειται για έναν περίπου 70χρονο συμπολίτη μας και φαίνεται ότι η επέμβαση των δικών του ανθρώπων που ειδοποίησαν και την πυροσβεστική και την αστυνομία και η επέμβαση των ανδρών ήταν σωτήρια για την εξέλιξη του περιστατικού.